Πλέον, εκεί όπου ήταν και το επτάμινο που πέρασε, μαζί του υφυπουργός ο κύριος Δημήτρης Καμένος. Να ακούσουμε τον κύριο Χρυστοβουλάκη. Όπως είναι οι προκηρύξεις των επικεφαλής των αρχών εποπτείας των τηλεπικοινωνιών της ΤΕ, όπως επίσης και της ρυθμιστικής αρχής μεταφορών και άλλων οργανισμών. Οι αναγκαίες διαδικασίες έχουν ήδη ολοκληρωθεί από τους Γενικούς Γραμματείς και τους ευχαριστώ γι' αυτό και εσείς θα αναλάβετε την πρωτοβουλία για τις περαιτέρω διαδικασίες. Επιτρέψτε μου επίσης να πω ότι στη διάρκεια της σύντομης θητείας μου εντόπισα ένα θέμα υπερβολικής χρέωσης των καταναλωτών κινητής τηλεφωνίας με διάφορα τερτύπια που χρησιμοποιούν οι εταιρείες για να χρεώνουν ανυποψία στους καταναλωτές και ζήτησα από την Επιτροπή Ανταγωνισμού να μεριμνήσει έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί το απαράδεκτο αυτό φαινόμενο εν αγνία υπερχρέωσης ανυποψίας των καταναλωτών. Και εύχομαι και αυτό να το επιδιώξετε και να το φέρετε σε πέρας. Θέλω να ευχηθώ καλή επιτυχία στο έργο σας, να ξέρετε ότι θα είμαι στη διάθεσή σας για οτιδήποτε χρειαστεί, είτε εντός Υπουργείου είτε εκτός. Τώρα το εκτός το λέω γιατί. Διότι όταν ο κύριος Πίτσης παρέδιδε σε μένα, ένα μήνα πριν, όλα τα είχε πει καλά, αλλά είχε εκφράσει και το παράπονο ότι δεν είναι κριτικός. Λοιπόν, να ξέρετε ότι και με τα δημοτεύσεις γίνονται, βάλετε κριτικός, το σας και οπότε χαιρίσετε, εδώ είμαστε. Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω τους Γενικούς Γραμματείς και τα στελέχη του Υπουργείου για την αρρωγή και τη συνδρομή την οποία βρήκα άμεσα και να ευχηθώ σε όλους καλή συνέχεια και ευόδοση του έργου τους. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα τα μεταφέρουμε εμείς. Εντάξει. Να ευχαριστήσω με τη σειρά μου τον Νίκο τον Χρυστοδουλέγη για τα καλά του λόγια. Καταρχάς να θυμίσω ότι πριν λίγες μέρες ευχήθηκε να παραδώσει ως πρεσβευτική κυβέρνηση τους ίδιους υπουργούς και όπως λέει και ένα πρόσφατο τσιτάτο ενός πολιτικού στελέχους, ο γέροντα η ευχή επιβεβαιώθηκε. Και, ναι. Και με τον Νίκο είμαστε γνωστοί και φίλοι πολύ καιρό. Αυτό μας έδωσε και την δυνατότητα αυτό το διάστημα να επικοινωνούμε. Δεν είχαμε καμία καθυστέρηση και όλα αυτά που είπε θα συνεχιστούν και για τις ρυθμιστικές αρχές που πρέπει να γίνει μια μεγάλη συζήτηση για τη δομή και τις αρμοδιότητες τους. Τα έχουμε πει και στο παρελθόν. Και για το ρόλο που πρέπει να παίζουν οι ρυθμιστικές αρχές. Μιας και το παράδειγμα που ανέφερε, τυπικά, ανήκει στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Και από εκεί μπορούμε να καταλάβουμε πόσο στρεβλά έχει δομηθεί όλο αυτό το θέμα των ρυθμιστικών αρχών, όπου το ρόλο της Επιτροπής Ανταγωνισμού τον παίζει και η ΕΕΤ ή άλλες ρυθμιστικές αρχές. Την ίδια ώρα που αυτές οι ρυθμιστικές αρχές έχουν αναλάβει το έργο να κάνουν τη ρύθμιση της αγοράς στον τομέα τους, υλοποιούν και διαγωνισμός. Αυτά είναι παράλογα πράγματα. Μάλιστα, όταν για αυτή τη δουλειά έχουμε και τις υπηρεσίες μας, αλλά έχουμε και την ανεξάρτητη αρχή δημόσιας σύμβασης. Από εκεί μπορεί να καταλάβει κανείς το πώς στρεβλά έχει δομηθεί αυτό το σύστημα. Έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας. Οι υποδομές και οι τηλεπικοινωνίες και οι μεταφορές, το κοινωνιακό έργο, είναι στον πυρήνα ιστορικά των τομέων που μπορούμε να ξεπεράσουμε την κρίση, να καταπολεμήσουμε την ανεργία άμεσα και να έχει το κράτος έσοδα. Βέβαια, το κράτος να έχει έσοδα. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο. Εντόπισε ο κ. Χρυστοδουλάκης και το ανέφερε εδώ και είπε θα επιληφθεί ο κ. Σπίρτζης. Υπέρογγες χρεώσεις που γίνονται στους καταναλωτές στα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας. Ένα ζήτημα που πρέπει να επιληφθεί αυτή η Επιτροπή Ανταγωνισμού, εγκρυπτό, η οποία